Κύριε Δήμαρχε, Πρωθυπουργού του Πόλης, κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω στο ιστορικό κτίριο του Ίκου Ναύτου. Αυτό το συγκεκριμένο κτίριο, λόγω διοικητικών εξελίξεων, πριν από ορισμένα χρόνια, κινδύνευε να μείνει ένα κουφάρι και το πονίμιο απλώς του Πειραιά. Χάρη στην πολιτική βούληση των Υπουργείων και των Υπουργών Ναυτιλίας και Υγείας, κάτω από τον συντονισμό του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας του κ. Δωδωκά και με την αμέριστη συμπαράσταση των ναυτικών και του ΝΑΤ, ευχαριστώ τον κ. Πρόεδρο του ΝΑΤ για τη συμπαράστασή του, με τη συνεργασία δύο κρατικών φορέων του Ίκου Ναύτου και τη δεύτερη ΔΥΠΕ Πειραιώς και της Αιγαίου, σήμερα η δεύτερη παραδίδει στον Πειραιά ένα πρότυπο κέντρο πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Στο δίλημα ιδιωτικός ή δημόσιος τομέας, εμείς απαντάμε με τις πράξεις μας. Σωστή στόχευση, συνεργασία, αξιοποίηση των πόρων του δημοσίου. Θα καλούσα την κυρία Σαπαρίκου να σας πει, υποδιοικήτρια της ΔΥΠΕ, δεύτερης ΔΥΠΕ, για να σας πει αναλυτικά για τη μονάδα που μπαίνει η λειτουργία σήμερα και την εγκαινιάζουμε. Καλημέρα και από μένα. Σας καλωσορίζουμε και εμείς σήμερα. Είμαστε ευτυχείς και υπερήφανοι γιατί ένα όνειρο χρόνων έγινε πραγματικότητα. Ένα κτίριο που κατασκευάστηκε από τους ναυτικούς, μας, ένα κτίριο πραγματικό διαμάντι, παραχωρείται σήμερα από τον ΝΑΤ και τον Οίκο Ναύτου, από τους ναυτικούς μας δηλαδή, για τη δημιουργία μιας πρότυπης υψηλού επίπεδου μονάδα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Είναι ένα κτίριο πλήρως διαμορφωμένο για υγειονομική μονάδα. Πρόκειται για ένα διαχρονικό έτοιμο των ναυτικών, που μόνο μετά την ισχυρή πολιτική βούληση των δύο συναρμόδιων Υπουργείων Υγείας και Ναυτιλίας και μετά από διαρκείς και έντονες προσπάθειες των εμπλεκόμενων φορέων, τελεσφόρησε και είμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να διενεργούμε τα εγγένεια. Τα εγγένεια είναι μια σύγχρονη, πλήρως εξοπλισμένη και στελεχωμένη μονάδα υγείας, που εξυπηρετεί αποτελεσματικά τόσο τους ναυτικούς και τις οικογένειές τους, όσο και τους κατοίκους του Πειραιά και της ευρύτερης περιοχής, αλλά και όλους τους πολίτες. Ευχαριστούμε τους υπουργούς που τιμαχνουμένε σήμερα με την παρουσία της, τον Υπουργό Υγείας τον Ανδρέα Κωνσταντό, τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας τον Παύλο τον Πολάκη, τον Υπουργό Ναυτιλίας τον κύριο Παναγιώτη Κουρουβλή, τον Υπουργό Σχετικής Πολιτικής τον κύριο Σαντορινιό, τους βουλευτές μας, τον κύριο Δρίτσα, ο οποίος και αυτός συνετέλεσε ως Υπουργός Ναυτιλίας την προσπάθεια αυτή, τους βουλευτές Α' Πειραιά, την κυρία Σταματάκη και Ελένη, την κυρία Γενιά Γεωργία, την κυρία Καρακώστα Εύβοια από την Β' Πειραιά, τον Περιφερειάρχη Πειραιά, τον κύριο Γαβρίλη Γιώργο, τον Αντιδήμαρχο Πειραιά, τον κύριο Καρβουνά, τον Δήμαρχο Νίκαιας, κύριο Ιωακιμίδη, τον Δήμαρχο κύριο Περάματος, κύριο Λαμουδάκη. Πιστεύω να μην διαφεύγει κανείς. Τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Δαβάκη, με συγχωρείτε. Είναι ο πρόεδρος του ΝΑΤ εδώ, ο κύριος Κομματάς. Ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας, ο κύριος Θεοδωτοκάς, που θα θέλαμε, συγγνώμη για την παράληψη συμβατικά, να μας πείτε δύο λόγια αν θέλετε αργότερα. Προχωράμε, θα μας κάνει την παρουσία στην μονάδα ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας, ο κ. Σταμάτης Βαρδαρός, θα κάνει την παρουσία της μονάδας και θα συνεχίσουμε με σύντομες ομιλίες. Καλημέρα, καλώς ορίσατε και καλώς σας βρήκαμε επίσης. Νομίζω είναι σημαντική στιγμή και για την πρωτοβάθμια υγείας σημαντική στιγμή. Θα έλεγα και για την ελληνική πολιτεία είναι σημαντική στιγμή γιατί καταφέραμε τα δύο υπουργεία με τους επιχειρησιακούς αντίστοιχα αγίωνες τη δεύτερη γενική περιφέρεια για τον Οίκο του Ναύτου να προχωρήσουμε σε ένα αίτημα χρόνων. Αίτημα που θα οφείλω να ομολογήσω ότι δεν είχε κοινή αποδοχή από όλες τις πλευρές. Δεν σας πείτε ότι είναι μια δημόσια δομή με πολύ αυξημένη δυναμική. Μια δημόσια δομή που έρχεται να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στα υγειονομικά πράγματα της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά και μια δημόσια δομή που είχε να αντιπαρέλθει εμπόδια και συντεχνιακά, κακώς εννοούμενα συντεχνιακά, αλλά και εμπόδια που έβαζε ο ιδιωτικός τομέας της ευρύτερης περιοχής. Τα υπόλοιπα ήταν γραφειοκρατικά εμπόδια που νομίζω αυτά δείξαμε ότι όταν υπάρχει καλή θέληση μπορούμε να τα ξεπερνάμε. Είναι μεγάλη υπόθεση.
Έχει την ιστορική του αξία αυτό το κτίριο. Για ιστορικούς λόγους έχει παραμείνει και ταμπέλα στην είσοδο. Διότι είναι μονάδα υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας πια. Αλλά για ιστορικούς λόγους μένει η ταμπέλα του ύπου του ναύτου για να δείξει την υψηλή συμβολική αξία και τη συνεισφορά του ναυτικού κόσμου της χώρας σε αυτή την προσπάθεια. Και πριν πω δύο-τρία πράγματα για την δυναμική αυτής μονάδας και τις δυνατότητες που έχει, θέλω απλά να αναφέρω ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, εξίσου σημαντικό, στους δύσκολους δημοσιονομικούς καιρούς που έχουμε κληθεί να διαχειριστούμε τις τύχες της χώρας. Από την απομάκρυνση διαφόρων υπηρεσιών της δεύτερης γεωνικής περιφέρειας από μισθωμένα κτίρια, εξοικονομούμε με τη μεταστέγαση αυτήν εδώ τη μονάδα και τη συγκέντρωση δυνάμεων ποσό που υπερβαίνει τις 540.000 ευρώ ετησίως, συν 100.000 ευρώ περίπου, που είναι λειτουργικά κόστη που είχαμε σε αυτά τα κτίρια. Καταλαβαίνετε ότι είναι λεφτά που δεν περίσσευαν στο ελληνικό δημόσιο και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και ευτυχείς μεταξύ άλλων και για αυτή την εξέλιξη. Γιατί αυτοί είναι πόροι, είναι τρήματα που δεν θα πάνε για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους, αλλά είναι πόροι, είναι χρήματα σημαντικά που θα επανεπενδυθούν στο σύστημα υγείας και ειδικότερα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, σε αυτή την πολύ σημαντική προσπάθεια νομίζω που έχουμε ξεκινήσει και τα βήματα αρχίζουν να φαίνονται σιγά σιγά. Τώρα, η μονάδα αυτή είναι πράγματι μία μονάδα που μπορεί να καλύψει, που κινείται στην κατεύθυνση της καθολικής κάλυψης του πληθυσμού της ευρύτερης περιοχής. Υπηρετούν σήμερα 85 γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων, 19 οδοντίατροι και άλλα 113 άτομα λοιπόν υγειονομικό προσωπικό. Η μονάδα διαθέτει σύγχρονο ακτινολογικό εργαστήριο, ψηφιοποιημένο. Οι υγειονομικοί γνωρίζετε πολύ καλά τι σημαίνει αυτό για τη λειτουργία την έβριξη μια μονάδα. Μαστογράφο, επίσης ένα σύγχρονο μαστογράφο. Ορθοπαντογράφο, οστική πυκνότητα, υπερήχους, φυσικοθεραπευτήρια, ένα σύγχρονο εξοπλισμένο μικροβιολογικό εργαστήριο, καθώς και τμήμα επιγόντων. Οι δύο-τρεις εκκρεμότητες που έχουμε και δεν είναι ακόμη στη μονάδα, αλλά θεωρώ ότι μέχρι το Γενάρη θα είμαστε σε πλήρη στελέχωση, είναι η μεταφορά των οδοντιατρικών υπηρεσιών, των ορθοδοντικών, των οδοντοτεχνικών υπηρεσιών και η συγκρότηση και ανάθεση του κεντρικού βιοπαθολογικού εργαστηρίου της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας. Η μονάδα θα έχει ένα διευρυμένο καταρχήν ωράριο λειτουργίας από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ και θα εξετάσουμε και τι δυνατότητες υπάρχουν για περαιτέρω λειτουργία. Αυτό προλαβαίνω να πω, συναρτήσει βέβαια και των δυνατοτήτων ενίσχυσης της μονάδας με στελεχειακό δυναμικό και θεωρούμε ότι αυτή η μονάδα μπορεί να παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη χωρητικότητα του δημόσιου συστήματος υγείας της ευρύτερης περιοχής. Δηλαδή τα μεγάλα νοσοκομεία της περιοχής θα δούμε σύντομα μια πολύ σημαντική ελάχιστη από τη λειτουργία της μονάδας. Να ευχαριστήσω μόνο, αυτή θα είναι η ευχαριστήση βασική, γιατί τα είπε η Ιωάννα νομίζω όλα, απλά θέλω και εγώ από την πλευρά μου να ευχαριστήσω πάρα πολύ το προσωπικό της Μονάδας Υγείας του Πειραιά, το έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Και έκανε πράξη αυτό που λέμε πολλές φορές, το βάλτε ρε παιδιά και εσείς λίγο πλάτη, νομίζω έβαλαν πλάτη και με πολύ ένταση. Και προφανώς νομίζω ότι τα συγχαρητήρια, εγώ από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας, στους δικούς μας υπηρεσιακούς παράγοντες, οφείλω να ευχαριστώ και να συγχαρώ, τη διοίκηση της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας, την κυρία Ιορδανίδου και την κυρία Σιαπαρίκου, που πραγματικά ρόλοι μου. Δύο πολύ σύντομα λόγια, κύριε Υπουργέ, κύριε Βεφέ, κύριε Πρόσωπο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κύριε Πρόεδρε του ΝΑΤ, απαιτήθηκε πολύ μεγάλη προσπάθεια και συντονισμός και εμπλοκή πολλών φορέων. Χαρακτηριστικά οι υπουργοί που είναι παρόντες γνωρίζουν γιατί με τη δική του συμμετοχή και με ευρείες συσκέψεις που έγιναν εδώ δύο φορές με όλους τους φορείς του Πειραιά και όλους τους φορείς της Ναυτιλίας εξετάστηκαν ένα προς ένα όλα τα προβλήματα και καταφέραμε να τα αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστίες σε όλους όσους συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια και ένα δεύτερο στοιχείο, ευχαριστίες στον ναυτικό κόσμο. Γιατί έδειξε ότι από τη στιγμή που οι ειδικές του ανάγκες καλύπτονται, οι ειδικές του υγειονομικές ανάγκες καλύπτονται, είναι ανοιχτός με τις υποδομές που έχει η ναυτιλιακή κοινότητα να υποστηρίξει την πόλη, να υποστηρίξει τους κατοίκους της περιοχής. Συγχαρητήρια σε όλους, γιατί έγινε πραγματικότητα μια προσπάθεια πολλών ετών.
όλους, αγαπητοί συνάδελφοι, στην Βουλή, στην κυβέρνηση, αγαπητοί συνάδελφοι στο ιατρικό επάγγελμα και αγαπητοί εργαζόμενοι αυτής της εξαιρετικής δομής. Είμαστε πραγματικά χαρούμενοι και περήφανοι που εγκαινιάζουμε σήμερα αυτή την αναβαθμισμένη δημόσια δομή. Νομίζω ότι είναι μια καλή μέρα και για τη δημόσια περίθαλψη και για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία στη χώρα. Είναι μια καλή μέρα για το Πειραιά και την τοπική κοινωνία και είναι και ένα ισχυρό πολιτικό σήμα ότι η περίοδος της εγκατάλειψης και της αποδιοργάνωσης του δημόσιου συστήματος υγείας έχει τελειώσει. Οι εργαζόμενοι του απέτρεψαν τους κινδύνους μιας λειτουργικής κατάρρευσης την προηγούμενη χρονιά, με τη δική τους τη συνεισφορά, με τη δική τους την προσπάθεια και φυσικά με τις απαραίτητες πολιτικές παρεμβάσεις ενίσχυσης του Δημόσιου Συστήματος Υγείας που έγινε πέρσι, καταφέραμε να έχουμε σήμερα μια σταθεροποιημένη και σταδιακά αναβαθμιζόμενη λειτουργία στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας της χώρας μας. Είναι επίσης ένα σημαντικό σήμα ότι μπορούν να υλοποιούνται εξαγγελίες και σχεδιασμοί που βεβαίως θέλουν μεγάλη προσπάθεια μέχρι την τελική φάση. Είναι ένα σήμα ότι μπορούμε να βρίσκουμε τρόπους συνεργασίας ανάμεσα σε διαφορετικά κομμάτια του κοινωνικού κράτους. Μπορούμε να βρίσκουμε συνέργειες, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την επιβίωση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, ανάμεσα στους πόρους και στις δομές της κοινωνικής ασφάλισης και στους πόρους και τις δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Νομίζω ότι η συνεισφορά του ΝΑΤ, του κόσμου της ναυτοσύνης, των ανθρώπων που διαχειρίζονται τους πόρους των ασφαλιστικών ταμείων, του Υπουργείου Ναυτιλίας, αλλά και της Γενικής Περιφέρειας και του Υπουργείου Υγείας, είναι κρίσιμο. Τίποτα δυστυχώς σε αυτή την περίοδο στη χώρα μας δεν μπορεί να προχωρήσει αν δεν υπάρχει από πίσω μια πολύ συστηματική προσπάθεια, κόπος, δουλειά, συνεργασία, αίσθημα κοινής μοίρας και αλληλεγγύης. Θεωρώ ότι είναι ένα επίσης κρίσιμο βήμα, διότι δίνει το σήμα ότι ο χώρος της πρωτοβάθμιας φροντίδας, ο οποίος όντως είχε υποστεί πολύ μεγάλη αποδιοργάνωση τα τελευταία χρόνια και που είχε χάσει ένα πολύ μεγάλο μέρος από τη λειτουργία του και την απόδοσή του, αρχίζει και αυτός να παίρνει σιγά σιγά προτεραιότητα στην κεντρική πολιτική υγείας. Πέρυσι δώσαμε μια κρίσιμη μάχη για να κρατήσουμε όρθια τα δημόσια νοσοκομεία. Εκεί είχε συνοστιστεί η πλειονότητα των πολιτών, η πλειονότητα των ανθρώπων που λόγω φτωχοποίησης δεν είχαν άλλη επιλογή από το Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Δώσαμε την προτεραιότητα που έπρεπε και που χρειαζόταν και φέτος, έχοντας σταθεροποιήσει αυτή τη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων, δίνουμε έμφαση και σε αυτό το κομμάτι της πρωτοβάθμιας φροντίδας που ήταν όντως ελληματικό τα προηγούμενα χρόνια. Είναι ένα βήμα επίσης το οποίο θα ακολουθηθεί με παρεμβάσεις αναδιοργάνωσης συνολικά όλου του μοντέλου πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη χώρα μας. Με νέες πιο αποκεντρωμένες δομές, πιο κοντά στην καθημερινότητα των πολιτών, στους χώρους διαβίωσης και εργασίας, με κοινοτική κουλτούρα, με προσανατολισμό στην καθημερινότητα που βιώνουν οι πολίτες και στην καθημερινότητα που παράγει αρρώστια στους νοσογόνους παράγοντες του περιβάλλοντος και στην έμφαση στην πρόληψη στην αγωγή υγείας. Νομίζουμε ότι αυτά είναι βήματα που μπορούμε με συστηματικό σχέδιο να ακολουθήσουμε το επόμενο διάστημα, συνεργαζόμενοι με το ανθρώπινο δυναμικό του συστήματος, με το εξαιρετικό επιστημονικό δυναμικό, με τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους παρασκευαστές, το τεχνολογικό και υγειονομικό προσωπικό όλων των δομών, που πραγματικά, χάρη στο φιλότιμό τους, κρατιέται σήμερα το σύστημα υγείας όρθιο. Η χώρα είναι υγειονομικά ασφαλής, δεν κινδυνεύει από κατάρρευση το ΕΣΥ και μπορούμε να προσδοκούμε σε αναβαθμισμένες υπηρεσίες στο επόμενο διάστημα. Είναι ένα εξαιρετικό σήμα που ενισχύει κατά την άποψή μου και την υγειονομική θέση της χώρας, της δίνει τη δυνατότητα να διαχειριστεί με αξιοπρέπεια και με σεβασμό στα δικαιώματα των ανθρώπων και το δύσκολο
ζήτημα της προσφυγικής κρίσης και κυρίως ενισχύει την κοινωνική συνοχή και τη δημοκρατία στον τόπο μας. Σας ευχαριστώ πολύ και θα ευχαριστήσω πολύ. Καλημέρα από μένα. Είχα έρθει εδώ ως Υπουργός Υγείας. Μαζί με τον φίλο μου και σύντροφο Θόδωρο Δρίτσα, Υπουργό Ναυτιλίας. Και με τους τότε υπευθύνους της ΥΠΕ, τον Νίκο τον Καρβούνη και την Ιωάννα Τζαμαρίκου. Τους ανθρώπους εδώ της Ναυτιλίας, το Προεδρείο του ΥΠΕ του Ναύτη, του ΝΑΤ, και ξεκίνησε μια πάρα πολύ μόνιμη και δημιουργική συζήτηση. Υπήρχαν επιφυλάξεις. Η επιμονή και η προσπάθεια και το υγιές της πρότασης ήταν να εμπεδοθεί μια σχέση εμπιστοσύνης. Η προσπάθεια αυτή συνέχισε και από την σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, τον Ανδρέα Τοξαθό και τον Παύλο τον Πολάκη, και τη νέα ηγεσία της ΥΠΕ, την κυρία Ιορδανίδου, την κυρία Τσαπαρίκου, τους ανθρώπους εδώ του ΝΑΤ και του χώρου της Ναυτιλίας. Και σήμερα, κυρίες και κύριοι, ζούμε μια πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα που δίνει τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά με την οργάνωση ενός χώρου που αξιοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και εμπεδώνει στον χώρο της πρωτοβάθμιας φροντίδας το αίσθημα της ασφάλειας στους απλούς πολίτες και κυρίως στους ναυτικούς, οι οποίοι θα εξακολουθούν με τον καλύτερο τρόπο να νιώθουν ότι εδώ είναι το σπίτι τους. Γιατί και οι γιατροί και οι εργαζόμενοι που σήμερα στεγάζονται με τις υπηρεσίες της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε αυτόν τον χώρο αντιλαμβάνονται ότι αυτός ο ιστορικός χώρος είναι προϊόν κόπου, μόχθου και αίματος των ανθρώπων της Ναυτιλίας. Κυρίες και κύριοι, όλοι γνωρίζουμε τις δυσκολίες που διέρχεται η χώρα. Αλλά εμείς επιμένουμε σε ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που έχει να κάνει με την υγεία του λαού. Και είμαστε αποφασισμένοι να εξαντλήσουμε τα πάντα για να στηρίξουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Παρά τις κασάνδρες, παρά τις καταστροφικές λογικές που το μηντιακό σύστημα πολλές φορές εύκολα επιρρύπτει πάνω στο σύστημα. Αλλά δεν μας λένε πόσα εκατομμύρια άνθρωποι σήμερα περιθάπτονται από το σύστημα αυτό χωρίς να επιβαρύνονται. Και αυτή είναι η ουσία της προσπάθειας την οποία κάνει η κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας. Με αυτές τις σκέψεις θέλω ειλικρινά να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους και θέλω να τους ζητήσω για άλλη μια φορά να βάλουν πλάτη. Αξίζει τον κόπο να στηρίξουμε όλοι μαζί όσοι πιστεύουμε τη δημόσια φροντίδα υγείας. Να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που συνεργαστήκαμε, να ευχαριστήσω τον τότε Υπουργό Θοδωρή Δρίτσα για τη δική του συμβολή, τους σημερινούς υπουργούς και να διαβεβαιώσω όλους και όλους, αγαπητοί βουλευτές εδώ της περιφέρειας, αγαπητοί αντιπεριφερειάρχοι, αγαπητοί δήμαρχοι, ότι δεν ήταν μόνο ότι έγινε ένα νοικοκύρεμα εισπίσμα κάποιων που ήθελαν μεγάλα μισθωτήρια να είναι στην δικαιοδοσία τους και εδώ έγινε πολύ μεγάλη δουλειά και σε αυτόν τον τομέα έγινε από το Υπουργείο Υγείας πολύ μεγάλη προσπάθεια για να γίνει νοικοκυριό και να σεγαστούν υπηρεσίες σε δημόσια κτίρια. Μου έλεγε τώρα ο Υπουργός ότι πάνω από 4 εκατομμύρια εξοικονομήθηκαν από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Λοιπόν, τέτοια προσπάθεια γίνεται γιατί εμείς παρά τις δυσκολίες θέλουμε τα χρήματα του λαού, τα χρήματα που παράγει ο ελληνικός λαός να πιάνουν τόπο και όχι να εξυπηρετούν οι μετέρους. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις είμαι βέβαιος ότι εδώ θα γίνει μια κυψέλη ανθρωπιάς και αλληλεγγύης που θα προσφέρει και θα εκπέμπει προς κάθε κατεύθυνση και ιδιαίτερα στους ανθρώπους που βιώνουν τη μεγαλύτερη ένταση την οικονομική κρίση, ανθρωπιά και ασφάλεια. Ότι υπάρχει το ανθρώπινο πρόσωπο του κράτους, ότι υπάρχει ένα ζεστό πρόσωπο ανθρώπινο κρατικό και οι δημόσιοι λειτουργοί της υγείας που πραγματικά σκέφτονται και νοιάζονται όλο αυτόν τον κόσμο. Και πάλι συγχαρητήρια σε όσους
συνέβαλαν και εύχομαι πραγματικά την άλλη φορά που θα έρθουμε εδώ σε κάποια εκδήλωση να έχουμε να πούμε πολύ περισσότερα και να έχουμε καταγράψει τη σωρία των ανθρώπων που δέχονται τη φροντίδα αυτού του πολύ ζεστού ωραίου χώρου. Να είστε καλά. Κάπα Υπουργή, εγώ θα πω 2-3 σημεία μόνο. Παραφράζοντας μια φράση ενός μεγάλου, ότι ένα βήμα πραγματικού κινήματος αξίζει όσο μια δωδεκάδα προγράμματα, ένα έργο σαν αυτό εδώ αξίζει όσο καμιά πενταριά εξαγγελίας. Διότι τελικά αυτή η κυβέρνηση θα κρυθεί από το αν θα αλλάξει συγκεκριμένα και με μετρήσιμο τρόπο για τους ανθρώπους αυτό που προσλαμβάνουν ως υπηρεσίες υγείας, ως δημόσια περίθαψη. Πήραμε ως κυβέρνηση της αριστεράς ένα καταστραμμένο τοπίο. Πήραμε ένα πράγμα στο οποίο δούλευαν 5.500 άνθρωποι και είχαν μείνει 2.300. Αυτή ήταν η πραγματικότητα. Δομές που ήταν γεμάτες από γιατρούς ήταν άδειες. Δομές που ήταν που υπήρχε προσωπικό. Δομές που υπήρχε προσωπικό το οποίο δεν είχε αντικείμενο. Πήραμε μια κατάσταση στην οποία νοικιάζαμε κτίρια με απερίγραφα μισθώματα, όπως είπε ο Υπουργός Ναυτιλίας, τα οποία ήταν απερίγραφα αυτά τα μισθώματα γιατί έπρεπε να εξυπηρετήσουμε φίλους, κουμπάρους, συντέχνες, βουλευτές, πολιτευτές, ας πούμε, οι οποίοι έπρεπε να έχουν ένα μηνιάκι από εκεί. Δεν είναι 4 τα εκατομμύρια, είναι 6,5 τα εκατομμύρια της εξοικονόμησης που έχουν γίνει πανελλαδικά μέχρι στιγμής από το χώρο της υγείας μόνο, από μείωση ενοικίων ή από συγκέντρωση δομών. Αυτό εδώ είναι μια δομή η οποία είναι στο κέντρο του Πειραιά. Εγώ εδώ δίπλα πνω κάθε μέρα. Το ξέρω, το πήρα και πολλά χρόνια γιατί δούλευα για το δίπλα. Λοιπόν, είναι μια δομή η οποία μπορεί να εξυπηρετήσει, σαφώς και θα ανακουφίσει και το τζάνι και την ίδια θα ανακουφίσει και ειδικά όταν θα μπει με ενίσχυση σε προσωπικό, γιατί έτσι όπως είναι δεν μπαίνει, με ενίσχυση σε προσωπικό σε 24 ώρες λειτουργία. Πραγματικά θα είναι η δευτεροβάθμια πρωτοβάθμια, εκεί που μπορεί να απευθύνεται ο πολίτης για μια σειρά από προβλήματα επίγοντα ή έκτακτα, τα οποία δεν απαιτούν νοσηλεία στο νοσοκομείο, αλλά μπορούν να λυθούν σε ένα τέτοιο επίπεδο με εξοικονόμηση πόρων και δομών και ευκολία δική. Αντίστοιχη παρέμβαση υπάρχει και στην πρώτη υγειονομική περιφέρεια με το μεγάλο δουλειατικό εργαστήριο το οποίο είχε χτιστεί Λένοχο, που είναι και αυτό μια αντίστοιχη δομή που απευθύνεται προς τον φτωχό κόσμο, ο οποίος πραγματικά δεν μπορεί να πληρώσει μέσα από τη διαδικασία της φτωχοποίησης που είπε ο Ανδρέας για τις υπηρεσίες υγείας. Και υπάρχει και όλο το σχέδιο το οποίο είναι σε εξέλιξη και το οποίο έχει ετοιμάσει και δώσει πολλά ξενίδια ο Σταμάτης ο Βαρδαρός για τις τοπικές μονάδες υγείας, όπου θα αξιοποιήσουμε 140 εκατομμύρια ευρώ από τους πόρους του ΕΣΠΑ για να φτιαχτούν 270 δομές τέτοιες σε 65 πόλεις στην Ελλάδα, γιατί στις πόλεις δεν έχουμε δημόσια πρωτοβάθμια. Στην επαρχία υπάρχουν τα κέντρα υγείας, τα πολυδύναμα περιφερειακά ιατρία, φτιαχτήκαν από παλιά, λιγότερο στελεχωμένα, περισσότερο στελεχωμένα, τα ενισχύσαμε τώρα πάρα πολύ. Αυτό που λείπει, και αυτές οι δομές θα καλύψουν περίπου 2.300.000 αστικού πληθυσμού. Τότε θα γυρίσει η μέρα. Τότε θα μιλάμε για μια άλλη σελίδα στην ιστορία του υγειονομικού συστήματος στη χώρα μας. Μετά από την ολοκλήρωση της προσπάθειας που κάνουμε και που συνεχίζουμε, για τη στήριξη της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαψης, όπου πραγματικά φέτος το σύστημα ισορρόπησε. Πρέπει να δούμε και δύο κουβέντες ακόμα για τους εργαζόμενους. Στο νομοσχέδιο της ψυχικής υγείας θα πρέπει να υπάρξει η οριστική λύση για το κομμάτι των συναδέλφων οι οποίοι επέστρεψαν με δικαστική απόφαση και αυτή τη στιγμή δουλεύουν στις δομές του τέτοιου. Πρέπει να υπάρξει λύση γι' αυτό και θα υπάρξει. Θα δοθεί η δυνατότητα της επιλογής μέχρι τέλος του χρόνου και μέχρι το χρόνο, μέχρι το Δεκέμβριο του 2017 θα υπάρξει η επιλογή της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με την εξομοίωση, την βαθμολογική και την μισθολογική, με τους συναδέλφους που δουλεύουν στα νοσοκομεία. Και επίσης αναζητούμε λύση για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε και περισσότερο με ειδική προκήρυξη το χώρο της πρωτοβάθμιας σε σχέση με τις δυνατότητες που έχουμε ως χώρα, που είμαστε ακόμα για 1,5-2 χρόνια σε πρόγραμμα, σε σχέση με τις δυνατότητες που έχουμε για τις προσλήψεις. Πρέπει να το κάνουμε αυτό, σε συνδυασμό
με την κίνηση των τοπικών μονάδων υγείας και όλο αυτό το πρόγραμμα, που και εκεί θα απορροφηθεί ιατρικό δυναμικό, γιατί θέλουμε να δώσουμε το σήμα για να επιστρέψει ο κόσμος απ' έξω και με τις 2.000 θέσεις που προκυρήσουμε του χρόνου στον χώρο της υγείας για μόνιμους γιατρούς. Οι 4.000 που κάποιοι, επειδή πήγε η απόφαση του ΣΤΕ, είπαν ότι δεν θα γίνουν, ανακοινώσαμε χθες. 12 Δεκεμβρίου θα είναι η προκήρυξη από χρήματα από ανακατανομή εθνικών πόρων και ό,τι εισπραχθεί από τις άδειες που θα προκηρύξουν το ΕΣΥΟΥ θα πάει εκεί, αλλά είναι 65 εκατομμύρια ευρώ. Και προσέξτε, είναι η πρώτη φορά, και αυτό έχει σημασία να υποθεί και να ακουστεί παρά έξω, είναι η πρώτη φορά που ο ΑΕΠ βγάζει πρόγραμμα απασχόλησης με πλήρεις αμοιβές. Όχι με τύπου φιλοφελούση 50% αμοιβές ή επιδότηση, με πλήρεις αμοιβές. 12μηνο πρόγραμμα που θα ενισχύσει μαζικά με ανθρώπινο δυναμικό τομές και πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες. Λοιπόν, με αυτές τις σκέψεις, ευχαριστώντας όλους όσους συνέβαλαν και τους ναυτικούς που δώσαν αυτό το κτίριο και που και ήδη θα εξυπηρετούνται και πιστεύω με καλύτερο και πιο πλήρη τρόπο τώρα με όλες τις ειδικότητες που θα υπάρχουν, σε όλους τους εργαζόμενους που δουλεύουν εδώ μέσα, να τους ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να ξέρουν ότι θα είμαστε δίπλα για ό,τι χρειαστεί, γιατί πατάμε και εμείς στη δικιά τους βοήθεια. Ευχαριστώ. 90,4 Πειραιάς, κανάλι 1, πραγματικό ραδιόφωνο. 904 φορές καλύτερο. Εμπλουτίζει, ανανεώνει και δημιουργεί ένα ισχυρό και πλούσιο πρόγραμμα, καλύπτοντας με απλό, έξυπνο και γρήγορο τρόπο τις απαιτήσεις του σύγχρονου ακροατή. Σύντομη ενημέρωση. Ο καιρός. Η ενημέρωση του χρηματιστηρίου. Αθλητική ενημέρωση. Η κίνηση στους δρόμους. Στη διασκέδαση. Filmania. Κινηματογραφική ενημέρωση. Καλλιτεχνικά νέα. The Night Zone. Προτάσεις διασκέδασης. The Rock Zone. Η Rock Zone. The Dance Zone. Top 5. Κανάλι 1. Πειραιάς. Πολιτισμός. Ενημέρωση. Ψυχαγωγία. Πραγματικό ραδιόφωνο. Κανάλι 1. Πραγματικό ραδιόφωνο.